να συνδέσουν την Κρήτη με την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής τους, επιλέγουν όλο ένα και περισσότερα ζευγάρια από χώρες του εξωτερικού. Ο γαμήλος τουρισμός που άρχισε δειλά να αναπτύσσεται τα προηγούμενα χρόνια, πλέον έχει εδραιωθεί, με τα Χανιά και το Λασίθι να αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς για τέλεση γάμων. Ο Μύρτος ενδείκνυται για τέτοιου είδους εκδηλώσεις και γάμους, τέτοια events. Εδώ που μιλάμε, στον χώρο που βρισκόμαστε, πάντρεψα εγώ, ιδίως που είναι κουμπάρος κιόλας, Ολλανδούς, Ολλανδό ζευγάρι. Συνέχεια έχουμε Τσέχους που παντρεύονται, διαφόρων εθνικότητων, εν πάση περιπτώσει. Φυσικά το μπλε του ουρανού είναι αυτό το οποίο καθορίζει και στιγματίζει την πόλη μας και αυτό που επιλέγουν οι τουρίστες, οι ξένοι, οι οποίοι θέλουν να τελέσουν το γάμο τους εδώ στα Χανιά. Ο γαμήλιος τουρισμός, αν μπορούμε να το ορίσουμε έτσι, είναι ένα παρακλάδι του τουρισμού που έχει πάρα πολλές δυνατότητες στην περιοχή μας. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε πολλούς επαγγελματίες που μπορούν να καλύψουν τέτοιου είδους μυστήρια. Το παραθαλάσσιο χωριό Μύρτος στο Λασίθι επιλέγει μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που, αφού γνώρισε και λάτρεψε την περιοχή, αποφάσισε στην πορεία της ζωής του να αποτελέσει τον τόπο τέλεσης των γάμων του. Ο Μύρτος εκπνέει ένα ερωτισμό. Νομίζω ότι μπορείτε να το αντιληφθείτε και εσείς, αν περπατήσετε στο χωριό, ότι ο ερωτισμός στο Μύρτος είναι διάσπαρτος. A small but friendly, has a lot of possibilities if you want to stay here and if you want to marry here, I think. Έρχονται αρκετοί ξένοι, συνήθως Γερμανοί, Ολλανδοί, συνήθως Τσέχοι, έχει αρκετούς Τσέχους, οι οποίοι επιλέγουν λόγω του μέρους, φαντάζομαι, έχουν ξανάρθει, ξανάρχονται και ξανάρχονται και στο τέλος αποφασίζουν να παντρευτούν κιόλας, γιατί προφανώς τους αρέσει ο τόπος. Η Ελούντα, ο Άγιος Νικόλαος, η Ιεράπετρα και η Σιτία αποτελούν επίσης σημεία αναφοράς για ζευγάρια, κυρίως από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Τσεχία. Ο Γιούρι από την Ολλανδία παντρεύτηκε την αγαπημένη του στο Μύρτο πριν από 10 χρόνια και συνέχισαν τη ζωή του στον γραφικό παραθαλάσσιο οικισμό. And she was already living here. So the logical step was to stay here together. Αυξημένος είναι φέτος ο αριθμός των ζευγαριών που αναζητούν ειδηλιακές τοποθεσίες στα Χανιά για να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Φέτος λοιπόν έχουμε την τάση, τουλάχιστον το πρώτο τετράμινο από ό,τι διαφαίνεται, με ορίζοντα έως το Σεπτέμβρη τουλάχιστον που έχουμε εμείς, μπορούμε να δούμε στα αρχεία μας, πολύ μεγάλη αύξηση ζήτησης τέλεσης γάμων σε σημεία ενδιαφέροντος τουριστικού, πολιτιστικού, έξω από τον χώρο του Δημαρχείου. Ο λόφος του Σταλού, γνωστός ως Σιβιού, ο προφήτης Ηλίας και παραλίας του Βόρειου Άξονα, είναι από τα σημεία πρώτης επιλογής για πολιτικούς γάμους στα Χανιά. Από φέτος τα ενδιαφερόμενα ζευγάρια μπορούν επίσης να τελέσουν τον γάμο τους με φόντο τον Αιγυπτιακό Φάρο, τη Φορτέτζα αλλά και το ολοκένουργιο Roof Garden του νέου κτηρίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο Παλιό Λιμάνι.